Πράγματι, σήμερα είχαμε μπαράζ δηλώσεων, θα έλεγα. Δεν είναι μόνο ο πρόεδρος Ερντογάν, αλλά και ο υπουργός εξωτερικών. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος δήλωσε πως η συμφωνία με τη Λιβύη θα τηρηθεί, θα τη στηρίξουμε, είπε αυτή τη συμφωνία. Πέρασε άμεσα από τη Βουλή μας, την επικύρωσα εγώ και την έχουμε στείλει, έχει δρομολογηθεί για τα Ηνωμένα Έθνη. Είπε ότι η Ελλάδα υπέγραψε μια απόφαση σκάνδαλο με την απέλαση του Λίβιου πρέσβη. Είπε ότι η Ελλάδα, η Αίγυπτος, η Κύπρος και το Ισραήλ μπορεί να κάνουν κάποιες συναντήσεις και συνομιλίες, αλλά εμείς ανακόψαμε αυτό το παιχνίδι και πλέον προχωράμε για να στηρίξουμε, θα κάνουμε μια πολύ επικοδομητική και όμορφη γραμμή με τη Λιβύη και θα συνεχίσουμε ακάθεκτη. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο κύριος Τσαβούσογλου, ο οποίος βρισκόταν στην Ιταλία σε ένα συνέδριο, έδωσε συνέντευξη σε ιταλική εφημερίδα, όπου μίλησε φόλης της ύλης και όταν αναφέρθηκε στο θέμα αυτό της Λιβύης αλλά γενικότερα της Ανατολικής Μεσογείου, είπε δεν επιθυμούμε να πολεμήσουμε, αλλά τα πλοία μας για γεωτρήσεις δεν τα στείλαμε εκεί για πλάκα και φυσικά θα τα υπερασπιστούμε. Και όποιο, όπως και με κάθε τρόπο όμως θα υπερασπιστούμε οποιοδήποτε πλοίο μας κάνει έρευνες. Αν και σκοπός μας δεν είναι ο πόλεμος. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα μπαράζ δηλώσεων και κλιμάκωση σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε, Ανδρέα, το επόμενο βήμα από την πλευρά της Τουρκίας, ποιο είναι δηλαδή? Το επόμενο βήμα από την πλευρά της Τουρκίας είναι να στείλει αυτό που περιμένουμε τώρα στον ΟΕΤ συγκεκριμένη συμφωνία, έτσι? Ακριβώς. Ουσιαστικά το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι να σταλεί και αυτή η ίδια συμφωνία από τη Λιβύη στα Ηνωμένα Έθνη και από εκεί και πέρα να γίνει αποδεκτή εκεί πέρα. Αυτό ερωτηματικό που μένει είναι ο τρόπος που επικυρώθηκε αυτή η συμφωνία στη Λιβύη. Δεν πέρασε από τη Βουλή της Λιβύης, δεν ξέρω πώς αυτό θα περάσει στα Ηνωμένα Έθνη και από εκεί και πέρα το θέμα είναι ποιες θα είναι οι κινήσεις της Τουρκίας. Θα προχωρήσει σε κάτι ή θα παραμείνει μόνο αυτή η συμφωνία και η έκκληση που κάνει η Τουρκία για διαπραγμάτευση με όλες τις πλευρές του ώστε να οριστούν οι ΑΟΣ? Ναι. Αυτό είναι το ερωτηματικό, ναι, που μένει, αλλά η διαθέση της Τουρκίας δεν φαίνεται να είναι να σταματήσει απλά σε μια συμφωνία που υπέγραψε με την Λιβύη. Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Το κλίμα εκεί στην Τουρκία και το πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η ιστορία στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, ποιο είναι? Κοιτάξτε, τα τουρκικά μέσα ενημέρωση μπορεί να μην έδωσαν μεγάλη έκταση στη συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Από την άλλη, κάθε μέρα όλο και περισσότερο βλέπουμε αναλύσεις που κάνουν διάφοροι ακαδημαϊκοί, όσο επιτοπίστων από τουρκικά πανεπιστήμια ή από πανεπιστήμια που βρίσκονται στον τουρκοκυπριακό τομέα. Αυτοί κάνουν αναλύσεις και θεωρούν ότι η κίνηση που έκανε η Τουρκία με τη Λιβύη έχει ιστορικά αλλάξει το χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο, ότι πρόκειται για πολύ σημαντική κίνηση που εδραιώνει τη θέση της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και φυσικά υποστηρίζουν ότι είναι συμβατή με το διεθνές δίκαιο και ότι έχει αλλάξει τελείως το παιχνίδι. Κάθε μέρα βλέπουμε όλο και περισσότερες τέτοιες αναλύσεις στα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προφανώς δημιουργείται και καλλιεργείται ένα κλίμα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πρέπει να πούμε ότι η τουρκική κοινή γνώμη δεν γνώριζε τίποτε για όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι είναι. Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ανταπόκριση από την Τουρκία και να συζητήσουμε τώρα εμείς.